Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, αφού είδαμε και το ρεπορτάζ, το πολύ καλό ρεπορτάζ της Έλενας Λαμπρινάκου, το οποίο έγινε νωρίτερα στον Ιστμό για τη χθεσινή μεγάλη διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε πολύ ωραία, αλλά κατέληξε με πολλά παράπονα από αρκετούς συμμετέχοντες. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος είχε την ευθύνη της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης, τον κύριο Δημήτρη Γκομόζια από την εταιρεία Ογίγης, η οποία είχε αναλάβει, όπως είπαμε, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της ΑΕΔΙΚ. Κύριε Γκομόζια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας το πρώτο πράγμα για να μπούμε και λίγο στο κλίμα, να γνωρίσουμε και εσάς και την εταιρεία. Τι εταιρεία είναι αυτή η οποία έχετε, τι εμπειρία έχει σε διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων? Η εταιρεία μας, αυτό που θα ήθελα να μείνω και το πιο σημαντικό κομμάτι το οποίο κάνει, και ειδικά γίνεται πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο που υπάρχει και κρίση τα τελευταία χρόνια, είναι να φέρνει προγράμματα με εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές από ευρωπαϊκά κονδύλια, εκτός τα κονδύλια που είναι η χώρα μας, βοηθώντας δήμους, πανεπιστήμια, συλλογικούς, σωματεία και οτιδήποτε άλλο σχετικό, να μπορούν να πάρουν προγράμματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με φοβερό ανταγωνισμό, γιατί εκεί πέρα μετρέχουν 28-29 χρόνια που διεκδικούν τα ίδια χρήματα. Και μάλιστα έχουμε πετύχει να φέρουμε πολλά τέτοια προγράμματα σε πολλούς δήμους σε όλη τη χώρα της Ελλάδος. Δεν αφήνω απ' έξω πανεπιστήμια και διάφορους φορείς για να μείνω στο κοινωνικό έργο που μπορεί να γίνει στους δήμους. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν περιλαμβάνουν και πολλές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή από 15-20 χώρες. Αυτό θέλω να σας πω, ότι πέρα από την εμπειρία που έχουμε, είναι ότι προσφέρουμε όσο μπορούμε στο να μπαίνουν έξτρα χρήματα στην ελληνική κοινωνία και να μπορούν βέβαια να δίνονται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα, ανάλογο επίπεδου διοργάνωση τόσο μεγάλη με τόσα πολλά άτομα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, έχετε ξανακάνει? Οι δύσκολες συνθήκες. Πείτε μας ένα-δύο παραδείγματα, δηλαδή ανάλογο επίπεδου διοργανώσεων που έχετε κάνει. Έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, εκδηλώσεις σε ένα πρόγραμμα που κάναμε, ας πούμε, φαίνονται διεκδικά στο Δήμα Δραβίδας. Είχαμε προσκεκλημένους από 12 χώρες και μάλιστα είχαμε και Special Olympics. Είχαμε αθλητές με προβλήματα όχι μόνο από την Ελλάδα, έτσι, και από άλλες χώρες. Θέλω να πω ότι και σε ευαίσθητους τομείς είχαμε γνώση για να μπορούμε να κάνουμε αυτό και να κατευθύνουμε με τους δικούς ανθρώπους με όλα αυτά. Τώρα, ένα ζήτημα το οποίο έχει εγερθεί εδώ στην τοπική κοινωνία αφορά το εξής. Η διοργάνωση αυτή ήταν δική σας διοργάνωση υπό την αιγίδα της ΑΕΔΙΚ, ήταν συνδιοργάνωση δική σας με την ΑΕΔΙΚ και τον Δήμο Λουτρακίου, ήταν εσείς υπάρχατε συμβουλές επικοινωνίας και διοργάνωσης και το έκανε όλο η ΑΕΔΙΚ. Ποιο ήταν η μορφή αυτής της συνεργασίας? Ο αγώνας, οι διοργανωτές ήμασταν εμείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν ήταν κανένας άλλος διοργανωτής εκτός από εμάς. Που είστε ιδιωτικός φορέας, έτσι, ιδιωτική μάλιστα, εταιρεία. Μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα τον αναλάβαμε ανάμεσα σε πάρα πολλούς που είχαν ζητήσει να κάνουν αυτό τον αγώνα. Παρόλο που υπήρχε το κόστος ότι ήταν για τόσο μεγάλη διοργάνωση, μικρό το χρονικό περιθώριο να προγραμματιστεί πολύ ωραία και πολύ σωστά αυτή η διοργάνωση. Πότε ήταν όμως απαραίτητο, ήταν στις αρχές Αυγούστου. Αλλά ήταν απαραίτητο, πιστεύω, να γίνει για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Τουλάχιστον αυτό πίστευα και γι' αυτό κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση πάνω σε αυτή τη διοργάνωση. Γιατί η Διόρυγα είναι ένα πολιτιστικό προϊόν της Ελλάδος, ένα μοναδικό. Διόρυγα, σαν τη Διόρυγα της Κορίνθου, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αυτό θα ήθελα να γίνει πολύ κατανοητό και το κάνει μοναδικό. Και είναι ένα προϊόν που μπορεί να ανεβάσει με διεθνείς συμμετοχές ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Να αυξήσει τον τουρισμό, να αναδείξει τον πολιτισμό του, να αναδείξει το κοινωνικό έργο, τις δομές, τις τέχνες σε όλα τα σημεία. Την ιστορία της περιοχής πάνω απ' όλα. Γιατί ο ξένος δεν έρχεται μόνο να κολυμβήσει. Θα έρθει μία εβδομάδα, αν έρθει από το εξωτερικό. Θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Θα επισκεφτεί διάφορα μέρη. Θα πάει σε ξενοδοχεία που θα μείνει 5-6 μέρες. Θα φάει στα τοπικά εστιατόρια, θα φάει τα τοπικά προϊόντα. Άρα το σημαντικό δεν είναι ο αγώνας αυτός κατά αυτός. Είναι η ανάδειξη όλης της περιοχής. Θέλω να μου πείτε αν ήρθατε σε επαφή με τον φορέα, με τους δύο ανθρώπους οι οποίοι διοργάνωσαν πέρυσι με επιτυχία το συγκεκριμένο αγώνα. Και το ρωτώ αυτό διότι είναι γνωστό ότι όλο αυτό ξεκίνησε
ήρθε στα χέρια σας επειδή υπήρξε η αντιπαράθεση των δύο περσινών συνδιοργανωτών, τουλάχιστον με όσα μας είπαν από την πλευρά της ΑΕΔΙΚ, και για να μην υπάρξει πρόγραμμα και επειδή θέλανε να γίνει οπωσδήποτε, ήρθε σε εσάς. Εσείς όμως ζητήσατε τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών, προκειμένου να αντλήσετε από την εμπειρία τους για το πώς πρέπει να γίνει σωστά η διοργάνωση. Κοιτάτε, το είπατε και μόνο σας, αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που έγινε η οργάνωση τόσο αργά. Γιατί από ό,τι έχω ακούσει, κάνει κάθε προσπάθεια η διόρυγα να μείνουν οι περσινοί διοργανωτές. Μαζί βέβαια. Εμείς καταρχάς φτιάξαμε μια οργανωτική επιτροπή από ανθρώπους που να είναι μέσα στον χώρο του αθλητισμού. Μέσα στον χώρο ειδικά της κολύμβησης. Όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή έχουν εμπειρία σε τρομακτικά τέτοια μεγάλα event. Γίνονται τέτοιοι αγώνες σε διάφορα μέρη. Δεν θέλω να πω για κάποιον να μην διαφημίσω, θεωρηθεί διαφήμιση. Αλλά τα μέλη της Επιτροπής έχουν διοργανώσει τουλάχιστον ένα-δύο τέτοια μεγάλα πολύ event και ειδικά στον χώρο της κολύμβησης. Παρόλα αυτά, ζητήθηκε από τους περσινούς διοργανωτές με την εμπειρία και όχι μόνο, γιατί ψάξαμε όλο το χώρο και μάθαμε ότι είχαν γίνει και κάποιες ανάλογες προσπάθειες και στο παρελθόν. Με μικρότερη, αν θέλετε, συμμετοχή, με λίγο μεγαλύτερη. Από όλους λοιπόν που συμμετείχαν σε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι από αυτό το χώρο, ζητήσαμε να γίνουν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνας και να είμαστε όλοι μαζί μία ομάδα. Μία ομάδα, αυτό το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, με ίδια απόφαση όλοι μας. Δηλαδή, πέντε άτομα μας αποφασίζουμε. Είναι περσίνοι συνδιοργανωτές. Είμαστε άλλοι τέσσερις φέτος άνθρωποι. Μαζί να έχουμε λόγο σε όλα τα θέματα και πώς να τα φτιάξουμε. Μάλιστα, πάνω σε αυτό, με κάποιον από τους δύο συνδιοργανωτές, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω, ζήτησα και προσωπικά, αλλά να έχουμε όλοι ισότιμη συμμετοχή. Όταν λέτε ζητήσετε προσωπικά, τον είχατε προσωπική επαφή? Ναι, μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε. Μάλιστα, συγγνώμη να συμπληρώσω, όταν βγήκαν με κάποιες ανακοινώσεις επιθετικότητας απέναντί μας, δεν θέλαμε και γι' αυτό δεν βγάλαμε και καμία τέτοια επιθετική ανακοινώση. Κάναμε το ακριβώς αντίθετο. Δημόσια και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και μέσα από το site, του ζητήσαμε να συμμετέχουν στην προσπάθειά μας. Τώρα, πάμε και στην ουσία τώρα της συζήτησης αυτής. Εγώ θέλω να μου πείτε πού οφείλεται πραγματικά η καθυστέρηση αυτή της μίας ώρας. Είχατε πει 10.30 θα ξεκινήσετε και τελικά φτάσατε να ξεκινήσετε 11.30-12 παρά. Για ποιο λόγο συνέβη αυτή η καθυστέρηση? Κοιτάτε, την πρόβλεψη που είχαμε πάρει για το καιρό, γιατί όταν διοργανώνεις ένα τόσο σημαντικό αγώνα, δεν μπορεί να σταθείς να παίξεις με τα λεπτά ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, αρκετούς στη συνέχεια. Άρα, αυτό που κοιτάξαμε από την αρχή, επειδή υπάρχει διομορφία στη διόρυγα της αλλαγής των ρευμάτων, να έχουμε το χρονικό περιθώριο, έστω και αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, να μπορεί να ολοκληρώσουν όλοι οι αθλητές μέσα στο χρονικό περιθώριο που θα ήταν με ασφάλεια. Αυτό που ξέραμε λοιπόν, ότι τα νερά της διόρυγας θα άλλαζαν περίπου στις 1.30 με 2 η ώρα. Άρα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και με τη μία ώρα καθυστέρηση που μου αναφέρατε, είχαμε όλο το περιθώριο. Αν βάλουμε ότι οι τελευταίοι τερματίσαν το πολύ σε 2 ώρες πέρσι, να είναι μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Και μάλιστα, αν ακόμα προσθέσουμε ότι τα νερά μένουν στάσιμα για μισή ώρα με 45 λεπτά επιπλέον πριν αλλάξει η φορά των ρευμάτων, μιλάμε για ακόμα πολύ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Το φοβερό που έγινε ήταν τα πρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Είναι πραγματικά οι άνεμοι όλης της ημέρας αποσυντόνισαν σε τέτοιο σημείο που ενώ είχαμε πρόβλεψη και την τελευταία μέρα, γιατί παίρναμε καθημερινά πρόβλεψη, ότι τα νερά θα ήταν στη φυσιολογική ροή μέχρι την ώρα εκείνη, άλλαξαν απότομα νωρίτερα ενώ ήταν οι αθλητές μέσα στη διόρυγα, μέσα στα νερά. Ήταν κάτι απρόσμενο, το οποίο δεν μπορούσαμε να το υπολογίσουμε ούτε να το περιμένουμε. Ωραία, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, θα το δεχτώ. Με όλες τις δυσκολίες μπορεί να γίνουν με κάποιους ανθρώπους που θα έρθουν καθυστερημένα, αλλά στην πραγματικότητα, ακόμα και με αυτό, ήμασταν μέσα στα χρονικά περιθώρια για να γίνει ο αγώνας σωστά. Υπήρχαν περιπτώσεις που η καθυστέρηση μπορεί να χρεωθεί στο γεγονός ότι περιμένατε ανθρώπους να γραφτούν την τελευταία στιγμή προκειμένου να αυξήσετε τις συμμετοχές? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί αυτό σας διαβεβαιώνω και μπορώ να σας φέρω και τα στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι πανεύκολο, γιατί έχουμε ευτυχώς. Όλες οι εγγραφές γινόντουσαν ηλεκτρονικά μέσα από το επίσημο site μας. Άρα, φαίνεται λοιπόν ότι οι τελευταίες εγγραφές όλων που έχουν εγγραφεί, η τελευταία ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι. Οποιαδήποτε άλλη της προηγούμενης μέρας.
του Σαββάτου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Καμία άλλη εγγραφή δεν την αποδεχτήκαμε μετά από εκείνη την ώρα. Θέλω να σας πω κιόλας, αν ήταν αυτός ο λόγος ότι θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος, υπήρξαν πάνω από 60 άτομα τα οποία θέλανε να εγγραφούν. Και μάλιστα ήταν και αρκετά που ήρθαν και την ημέρα του αγώνα. Τους είπαμε δυστυχώς στον επόμενο αγώνα, αλλά αυτή τη στιγμή για ασφάλεια πάνω απ' όλα των συμμετεχόντων, γιατί είναι ένας αγώνας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει τρόπος να σας κάνουμε εγγραφή, γιατί πάνω από εμάς είναι η ασφάλεια. Άρα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, γιατί οι εγγραφές είχαν κλείσει στις 12 την προηγούμενη μέρα. Είπατε πολλές φορές τη λέξη ασφάλεια και θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που αφορά τις υποδομές. Επίσης, πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν μας είπαν βγαίνοντας ότι δεν είχαν νερό, είχαν κολλήσει στα βράχια και δεν μπορούσαν να πιούν ούτε ένα μπουκάλι νερό. Ότι έργησε πάρα πολύ να περάσει το σκάφος, να τους μαζέψει, αφού πια δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν κόντρα στο ρεύμα. Και ότι και κάποια μικρά παιδιά που συμμετείχαν είχαν πάθει υποθερμίες από το γεγονός ότι ήμουν πολλή ώρα μέσα στο νερό. Μίλησε για την ασφάλεια, ήταν το πρώτο θέμα που μας ένοιασε. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε διασώστες, μεγάλο αριθμό διασωστών και μέσα στο νερό, αλλά και έξω και στις δύο πλευρές. Και στα Ίσμια και στην Ποσειδονία, ακόμα και στην πλατφόρμα που ήταν η τροφοδοσία. Στα μέσα της διαδρομής είχαμε βάλει μια πλατφόρμα όπου θα μπορούσαν να παίρνουν νερό ή οτιδήποτε. Μέχρι και πάνω σε αυτή υπήρχαν διασώστες. Μέσα στο κανάλι, συνόδευαν τους αθλητές, τουλάχιστον 7 σκάφη, φουσκωτά κλπ, τα οποία κινιόντουσαν παράλληλα με τους αθλητές, αλλά πάνω από, και σε κάθε σκάφος υπήρχε και δίτης και διασώστης. Επίσης, υπήρχαν διασώστες με κανό, κολυμβητές, οι οποίοι κινιόντουσαν μαζί με τους αθλητές. Είχαμε κανό με 2 διασώστες σε κάθε κανό πάνω. Επιπλέον, ΕΚΑΒ, και στην αρχή και στο τέλος. Μιλάσαμε και αυτό τα στοιχεία μπορεί να τα πάρετε και από το ΕΚΑΒ. Πραγματικά και το κόστος και για αυτό ήταν μεγάλο. 130 ισοθερμικές τέτοιες κουβέρτες. Είτε είχαν πρόβλημα είτε δεν είχαν. Όποιος έβγαινε από το νερό ήταν πρόβλεψή μας να παίρνει και μια τέτοια κουβέρτα. Πέρα όμως από αυτό που είπατε για τους διασώστες με τα κανό, με τις βάρκες και όλα αυτά, δεν έπρεπε από τη στιγμή που ο αγώνας πήρε αυτή την τροπή να βγει γρήγορα το σκάφος και να τους μαζέψει όλους, να τους βάλει απάνω για να φύγουν γρήγορα και να τελειώσει ο αγώνας. Με τον τρόπο που έπρεπε να τελειώσει. Κοιτάτε, για να μαζέψει ένα σκάφος, η διόρυγα έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα και δυσκολία. Είναι στενό μέρος, πάρα πολύ στενό. Άρα, μέσα στη διόρυγα, παράλληλα με ανθρώπους που κινούνται, τα μόνα σκάφη που μπορούν να κινηθούν είναι σκάφη μικρά, που δεν αφήνουν απόνερα. Προσοχή για την προπέλα που έχουν από πίσω, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί φοβερό ατύχημα με τρομακτικές επιπτώσεις σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά θέλουμε μικρά και ευαίσθητα και ευκολοκίνητα σκάφη. Αυτό που λέτε για μένα, μεγάλο σκάφος θα μπορούσε να μαζέψει κάποιος όλο τον κόσμο σε δευτερόλεπτα. Δεύτερον, πολλή επιλογή πολλών παιδιών μέσα στη διόρυγα που το κάναν στο τέλος, γιατί είχαμε πάνω από 150 ανθρώπους που τερματίσανε. Θέλανε να συνεχίσουν και αντιμετωπίσαν σαν πρόκληση πολλά από αυτά τα παιδιά και δεν θέλανε να τους πάνε πάνω στις βάρκες. Άρα αυτό δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία στα σκάφη να κινηθούν πιο γρήγορα, γιατί ένα σκάφος δεν μπορεί να πάει με ταχύτητα. Αντίθετα στη ροή των ανθρώπων που κολυμπούν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μόνο να πάει να σώσει κάποιον, να βγάλει κάποιον έξω, είναι να περάσει και με ασφάλεια ανάμεσα σε αυτούς που κολυμπούσαν εκείνη τη στιγμή. Το τρίτο πολύ σημαντικό, μπορεί να φαίνεται και από τα πλάνα που έχετε τραβήξει, δεν ξέρω, δεν έχω δει τις εικόνες, ότι πολλοί προτίμησαν να κολυμπήσουν από ένα διάστημα και μετά, ανάποδα μερικοί από αυτούς που δεν τερμάτισαν, ανάποδα στη φορά προς τη δεμή και να γυρίσουν κολυμπώντας και μάλιστα το κάναν και σαν τρόπος δικός τους, ας πούμε, και το οποίο είναι και εύκολο γιατί είχαν εκείνη τη στιγμή και τη ροή των ευάτων. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι αυτή η διοργάνωση, έτσι όπως έγινε τελικά, διαφήμισε το Λουτράκι και την Κορινθία ή το αποτέλεσμά της ήταν αρνητικό? Κοιτάτε, είναι μία εκδήλωση η οποία προσφέρει σε όλο τον ευρύτερο χώρο και στην τοπική κοινωνία. Μην μείνουμε στο απρόβλεπτο φαινόμενο, ούτε ευτυχώς βέβαια από όλα, δεν είχαμε ούτε οτιδήποτε και άσχημα. Υπήρχαν άνθρωποι που κολύμβησαν. Μπήκα σε δύο site και είδα ότι το θεωρούσαν κάτι extreme, γράψαν κάποιοι. Extreme, που δεν το είχαν δοκιμάσει ποτέ στη ζωή τους και μια εμπειρία. Οι κολυμβητές καταλαβαίνω ότι πολλοί στενοχωρήθηκαν που θέλουν να το τερματίσουν και δεν το τερμάτισαν, αλλά είναι και τα καιρικά φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούν να δυσμιμήσουν μια περιοχή. Δηλαδή, αύριο γίνει ένα σεισμός. Δεν σημαίνει ότι η περιοχή έχει πρόβλημα. Η περιοχή είναι και σεισμοπαθής εδώ πέρα.
Σκεφτείτε τι θα γινόταν, γινόταν ένα σεισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό είναι απρόβλεπτο γεγονός. Δεν δυσφημίζει ένα απρόβλεπτο γεγονός. Η δυσφήμιση βγαίνει όταν γίνει το απρόβλεπτο και πάει κάτι στραβά. Το στραβό σημαίνει να τραυματιστεί κόσμος. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Είχαμε το πρόβλημα της Τσούκτρας στην περιοχή. Και με τους ισχυρούς ανέμους γέμισε το ιδιόργανο την προηγούμενη μέρα, ενώ μέχρι και την προηγούμενη, μέχρι την Παρασκευή, δεν υπήρχε ούτε τσούκτρα μέσα στη ιδιόργανο. Και το αντιμετωπίσαμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Κανένας δεν μας διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει να το αγκαλιάσουμε, όχι για μας, για την τοπική κοινωνία αυτό το γεγονός. Γιατί είναι ένα γεγονός που θα συμβάλλει σε όλη την περιοχή. Και όλα τα λάθη που γίνανε να είναι συμμετέχοντες όλοι. Ο Δήμος, οι φορείς, όπως είχαν τη διάθεση και δεν μπορώ να πω κουβέντα για κανέναν, πέρα από τα μικρά προβλήματα, μικρά, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, που υπάρχει μία αντιπαλότητα και θέλουμε, όπως συμβαίνει πολλές φορές, μία τοπική κοινωνία, αχ, γιατί ο άλλος κλπ. Θέλω να γίνουμε όλοι μία ομάδα. Αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Και τα λάθη που κάνουμε να τα διορθώσουμε για να φτιάξουμε μία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση για την καινούργια χρονιά. Θα διαφημίσει όλη την περιοχή αυτό. Κύριε Γκομόζη, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τις εξηγήσεις που δώσατε. Οφείλω να πω βέβαια ότι πράγματι ήθελε λίγο θάρρος για να έρθετε μέχρι εδώ και να πείτε όλα αυτά τα πράγματα, γνωρίζοντας τη δυσκολία που έχετε να απαντήσετε σε πολλά πράγματα που καταμαρτύρουν σας. Θέλω ένα πραγματάκι, συγγνώμη. Πολύ σύντομα μόνο, γιατί έχουμε ελάχιστο το χρόνο. Πολύ σύντομα. Ένα το πολύ σημαντικό που δεν προβλήθηκε καθόλου ήταν τα Special Olympics. Που ήταν μια φοβερή παρουσία, ήταν οι πρώτοι που πέσαν μέσα. Παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία πέσαν στο νερό, έκαναν ένα χιλιόμετρο με φοβερή διάθεση και ένα τόσο πετυχημένο πράγμα δεν δείχτηκε πραγματικά καθόλου. Δεν προβλήθηκε καθόλου, που ήταν κάτι φοβερό για την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει.